πάρουν το δόλωμα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να το βρει κάτι καλύτερο. Δεν έχει κάποια πολύ μεγάλη διαφορά από την κλασική δολωσιά, απλά δολώνουμε μεγαλύτερο μέρος του σκουλικιού και έτσι μπορούν να το αποσπάσουν πιο δύσκολα. Όταν τα ψάρια τρώνε καχύποπτα, τότε εφαρμόζουμε ένα τύπο δολωσιάς, ο οποίος γίνεται με δύο προνύμφες μύγας. Περνάμε τη μία να καλύψει το αγκίστρι και βάζουμε μία ακόμα επιδερμικά, έτσι ώστε να φανεί η φυσική συνέχεια της άλλης. Αυτός ο τύπος δολωσιάς χρησιμοποιείται για πονηρά ψάρια και κυρίως για τεχνικές που είναι κάτω στο βυθό. Η επόμενη δολωσιά λέγεται διπλή ελεύθερη. Σε ένα μικρό αγκίστρι περνάμε επιδερμικά δύο προνύμφες μύγας, χωρίς την πιο πάνω να καλύπτει το αγκίστρι. Αυτή η δολωσιά χρησιμοποιείται για πονηρά ψάρια και ειδικά σε αυτά που τους αρέσει πιο πολύ η κίνηση. Η επόμενη δολωσιά γίνεται αποκλειστικά με μία προνύμφη μύγας και είναι από τις πιο πονηρές. Δολώνουμε μία προνύμφη μύγας και μόνο, να κινείται. Αυτή η δολωσιά ανταποκρίνεται κυρίως σε ψάρια τα οποία έχουν συνηθίσει να παίρνουν μία-μία τις προνύμφες μύγας με το μαλάγρωμα και δεν πλησιάζουν σε οτιδήποτε είναι δολωμένο πάνω από μία. Η επόμενη δολωσιά λέγεται χρωματιστή. Γίνεται με διαφορετικού χρώματος μπιγκατίνι και αυτό γιατί πολλές φορές ο διαφορετικός χρωματικός τόνος στη δολωσιά προσελκύει πολύ πιο εύκολα τα ψάρια και τα δελεάζει. Η χρωματιστή γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο δόλωσης και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και κάστερ. Θα σας δείξουμε την πλούσια δολωσιά, η οποία είναι μία δολωσιά που ανταποκρίνεται σε ψάρια τα οποία χρειάζονται μεγάλο όγκο δολώματος. Θα περάσουμε αρκετές προνύμφες μύγας επιδερμικά, δεν περνάμε καμία ολόκληρη να καλύψουμε κάτι και μπορούμε να βάλουμε